Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Τζάμπολ. Αυτή τη φορά έχουμε τη λήξη της περίοδου στην Καλαθόσφαιρα. Έχουμε πρωταθλήτρια ομάδα, είναι η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε με 3-2 τον Κεραυνό. Ήταν μία συγκλονιστική μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες, ανάμεσα στην ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια και τον Κεραυνό. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 2-0, ισοφάρισε ο Κεραυνός 2-2, πήγαμε σε πέμπτο παιχνίδι στην μεγάλη σειρά των αγώνων και η ΑΕΚ κατάφερε να πετύχει δεύτερο break στην έδρα του Κεραυνού και να πάρει ταυτόχρονα και το πρωτάθλημα. 3-2 η τελική αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες και είναι με μεγάλη μας χαρά απόψε που φιλοξενούμε τρεις από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής χρονιάς για την ΑΕΚ. Καταρχήν τον προπονητή της ομάδας, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ευχαριστούμε για δεύτερη φορά. Εμείς ευχαριστούμε. Που είσαι μαζί μας και τον μικρό το Γιάννη τον Γιαναρά. Καλησπέρα και σε σένα, Γιάννη. Σε ευχαριστώ και σένα που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Λοιπόν, χαρά. 3-2. Ξεκινήσω πρώτα από το coach με την άδεια των δύο παιχτών. Και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Coach, ήταν μια σειρά αγώνων όπως την περίμενες. Έτσι δηλαδή περίμενες ότι θα εξελιχθεί η σειρά των αγώνων, θα πηγαίνατε σε πέντε παιχνίδια? Ήταν πιθανό σε μια σειρά όπως αγωνίζονται η ΑΕΚ και ο Κεραυνός, οι δύο καλύτερες ομάδες τα τελευταία χρόνια, ότι είναι πιθανό να πάνε σε πέντε παιχνίδια, αλλά όχι με την ίδια διακύμανση του σκορ να γίνει break στο πρώτο παιχνίδι και ταυτόχρονα στο τέταρτο και στο πέμπτο. Ήταν μια συναρπαστική σειρά, νομίζω, με εναλλαγές στη ψυχολογία των δύο ομάδων. Έπρεπε σε 2-3 μέρες μετά το αποτέλεσμα να ξαναμπούμε πάλι στο γήπεδο με διαφορετικές συνθήκες, είτε να διαχειριστούμε τις νίκες στην αρχή της σειράς είτε τις ήττες. Ήταν αρκετά δύσκολο κομμάτι η ψυχολογική προετοιμασία των παιδιών, αλλά στο τέλος τα καταφέραμε και κατάκτησαν το πρωτάθλημα. Ανδρέα, είπε κάτι ο προπονητής, ήταν ίσως το πιο δύσκολο να διαχειριστείς τα συναισθήματα. Είναι όντως έτσι? Ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι των αναμετρήσεων των πέντε να διαχειριστείς τα συναισθήματα, να προετοιμαστείς ψυχολογικά για τον επόμενο αγώνα? Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο κομμάτι, αλλά νομίζω ότι καταφέραμε να διαχειριστούμε πάρα πολύ καλά, δεδομένου ότι μετά το τέταρτο παιχνίδι και το πώς εξελίχθηκε το τέλος του, που δεν μας βρήκε πρωταθλητές, αλλά ηττημένους και ουσιαστικά υποχρεωμένους να πάμε να διεκδικήσουμε στην έδρα του αντιπάλου το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ανταπεξέλθαμε πάρα πολύ καλά για μια ομάδα η οποία. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω για το παιχνίδι του Σαββάτου, αλλά ένιωσε πολύ αδικημένη τέλος πάντων με το αποτέλεσμα. Αλλά βρήκαμε τη δύναμη, πεισμόσαμε πάρα πολύ. Και νομίζω παρουσιάσαμε την καλύτερη ομαδική προσπάθεια που παρουσιάσαμε φέτος σαν ομάδα. Γιάννη, πάμε και σε μια ερώτηση μαζί σου και μετά θα επιστρέψουμε ξανά στον προπονητή. Ένας νεαρός καλαθοσφαιριστής, με ασφαλώς μεγάλες και πολλές εμπειρίες. Δεν είσαι κάποιος ρούκι, ο οποίος πρώτη φορά εμφανίζεσαι. Ένας νεαρός έστω καλαθοσφαιριστής με αυτές τις εμπειρίες που έχει. Πόσο εύκολο είναι να διαχειριστεί όλη αυτή τη διακύμανση των συναισθημάτων και πόσο εύκολο ήταν για σένα? Καταρχάς, τα παιχνίδια σε μια σειρά τελικών είναι εντελώς διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλα παιχνίδια μέσα στη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για έναν. Όπως είπες και εσύ, δεν είμαι ρούκι, αλλά βέβαια δεν έχω την εμπειρία Σωστά. που έχει ο Ανδρέας. Εντάξει, ο Ανδρέας είναι και μεγάλος. Άστον μου, όπως δεν του φαίνεται, είναι και μεγάλος. Ναι. Αλλά ναι, δεν είναι τα παιχνίδια είναι πολύ πιο σκληρά. Χρειάζεται πολύ περισσότερη συγκέντρωση και να ξέρεις τι κάνεις ανά πάσα στιγμή. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, νομίζω, σε μια τέτοια σειρά. Εντάξει. Coach, ακούγοντας χθες τις δηλώσεις σου μετά το τέλος του παιχνιδιού, σε ένιωσα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Έτσι είναι τα πράγματα? Έτσι, εντάξει, έτσι είναι ακριβώς. Εντάξει, εγώ είχα κάποια προσωπικά θέματα όλη αυτή τη διάρκεια και ας το πούμε την κατάκτηση του προαθλήματος που τα έβγαλα από μέσα μου. Ήταν και η ομάδα δίπλα μου και τα παιδιά.
Δεν ένιωσα πολύ οικεία και με βοήθησαν έτσι ώστε να βγάλουμε όλοι μαζί αυτή την ομαδική δουλειά. Οι παίχτες, το είπα και χθες, πραγματικά ήταν μάγκες. Δείξανε απίστευτα ψυχικά αποθέματα και όταν είχαμε τις δυσκολίες στην αρχή της σεζόν και κατά τη διάρκεια, αλλά πραγματικά τον τελευταίο 1,5 μήνα είναι μια ομάδα που το έβλεπε στα μάτια τους ότι ήθελαν να κατακτήσουν και τους δύο τίτλους. Όλη αυτή η ψυχολογική πίεση που ένιωσες όλο αυτόν τον χρόνο, θα έλεγες ότι ήταν αυτό που σου έδωσε και περισσότερη δύναμη για να καθοδηγήσεις την ομάδα να φτάσεις στο πρωτάθλημα? Ναι, σίγουρα όταν περνάς μια δυσκολία, αν βάζεις και τα προσωπικά σου στοιχήματα, αν το πούμε έτσι, εγώ το έβαλα με τον εαυτό μου ότι ήθελα να κατακτήσω αυτό το πρωτάθλημα. Δούλεψα και εγώ και οι συνεργάτες μου, και ξαναλέω για το στέγιο του Γρηγορίου, απίστευτες ώρες, βάλαμε απίστευτες ώρες δουλειάς. Και μαζί με τα παιδιά που αν δεν ήταν αυτοί δεν μπορούσαμε εμείς να δείξουμε τη δουλειά μας, τα καταφέραμε. Όλοι μα και η διοίκηση, ο πρόεδρος ο Βασίλης ο Ζελάς ήταν δίπλα μας συνεχώς, ο Ανδρέας ο Λευκαρίτης και ο πατέρας τον Τίνος ήταν μαζί μας τα δύσκολα και νομίζω ήταν μια συλλογική προσπάθεια από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που δουλεύει σε αυτή την ομάδα. Το ήθελε πάρα πολύ και νομίζω αυτό φαινόταν και στις αντιδράσεις γενικά μέσα στα παιχνίδια. Μία κοινή ερώτηση και για τους δύο. Ήταν εύκολο να διαχειριστείτε εσείς σαν αθλητές του προπονητή Παπαδόπουλου όλη αυτή την κατάσταση? Γιατί σίγουρα νιώθατε τι περνάει. Ήταν εύκολο για σας? Κοίταξε, ο καθένας μας έχει τα προσωπικά του θέματα, προβλήματα και στόχους. Εννοείται ήμασταν δίπλα στον coach εκείνη την εποχή και γενικά είμαστε δίπλα του και όπως και ο ίδιος κάνει για εμάς και όλοι οι παίκτες μεταξύ μας. Αυτό ήταν και το κλειδί γιατί φέτος υπήρχε μια ομάδα με όλους τους παίκτες, όλους τους παράγοντες που ο καθένας είχε έναν προσωπικό στόχο για κάποιον δικό του άνθρωπο, για κάποιο δικό του θέμα, τέλος πάντων για οτιδήποτε είχε στο μυαλό του, θέλει να πετύχει αυτό το στόχο. Και καταφέραμε και ενώσαμε όλους αυτούς τους στόχους στο μεγαλύτερο που ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο για την ομάδα. Και αυτό βγήκε πάρα πολύ αρμονικά μέσα στο γήπεδο, δεν μπήκε καθόλου πίεση σε κανέναν από εμάς. Και νομίζω ότι φάνηκε και ειδικά προς το τελείωμα του πρωταθλήματος που δυσκολεύαν τα πράγματα, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα και μια οικογένεια. Και ναι. Συμφωνώ απολύτως με τον Ανδρέα. Κάθε μέρα μπαίναμε στο γήπεδο όλοι, όποτε μπαίναμε στο γήπεδο για προπόνηση, για αγώνα, για meeting, για βίντεο, ξεχνούσαμε τα πάντα. Είχαμε ένα στόχο, ένα κοινό στόχο, κάθε μάτς ξεχωριστά, κάθε αγώνα ξεχωριστά. Και νομίζω αυτός ήταν ο λόγος, ο κύριος που μας βοήθησε σε μια 100% πετυχημένη χρονιά. Ναι. Coach, η κατάκτηση του κυπέλου θα έλεγες ότι, γιατί έχετε πάρει και το κυπέλο, θα έλεγες ότι ήταν ουσιαστικά το ξεκίνημα και το κουμπί για να πατήσει στην ψυχολογία, αν θέλεις, των παιχτών ή τέλος πάντων ήταν αυτό το έναυσμα για την τελική μάχη? Νομίζω ναι, το έναυσμα όπως το είπετε κι εσείς. Γιατί να θυμίσω στην κανονική περίοδο, ειδικά τα τελευταία δύο παιχνίδια απέναντι στον Κεραυνό, είχαμε χάσει με σχετική ευκολία. Ο Κεραυνός ήταν πρώτος στην κανονική διάρκεια και εμείς ψάχναμε ένα παιχνίδι έτσι ώστε να δείξουμε ότι είμαστε εκεί. Αυτό το παιχνίδι ήρθε στο τελικό του κυπέλλου που επικρατήσαμε σχετικά εύκολα έναντι του Κεραυνού. Δείξαμε ότι είμαστε διεκδικητές του τίτλου. Τα παιδιά πήραν μεγάλη αυτοπεποίθηση και ψυχολογία από αυτή τη νίκη, το πιστέψανε. Το πιστέψαμε όλοι και μέσα στην ομάδα ότι μπορούμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, αλλά δεν επαναβαφτήκαμε. Από το κύπελλο και μετά δουλεύαμε ακόμα πιο σκληρά, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Ανδρέα, το κλειδί, ο coach είπε ότι ήταν ο τελικός του κυπέλλου.
Εκεί ουσιαστικά ίσως να πιστέψατε και λίγο περισσότερο στις δυνάμεις σας. Ένας παίχτης όταν έχει κερδίσει τον Κεραυνό, ένας παίχτης της ΑΕΚ, όταν έχει κερδίσει τον Κεραυνό, ξέρει ότι στα επόμενα παιχνίδια ο Κεραυνός θα παρουσιαστεί πιο έτοιμος. Πώς προετοιμάζεται ο ίδιος για να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερος? Ετοιμάζεται ακόμα περισσότερο, εννοείται. Απλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο γεγονός ότι για μένα ο τελικός του κυπέλου μπορεί να ήταν το ένασμα, αλλά το ότι το πιστεύαμε για τον Κεραυνό εμείς, το πιστεύαμε πάρα πολύ εμείς. Εμείς που ήμασταν στο γήπεδο, που βάζαμε τις ώρες μέσα στο γήπεδο, οι προπονητές και το staff. Μετά το τελικό του κυπέλου, είχα την εντύπωση ότι κάναμε και πολλούς άλλους να το πιστέψουν. Εκτός ομάδας. Δηλαδή νομίζεις ότι κάποιοι σας είχαν αμφισβητήσει ή κάποιοι δεν σας πίστευαν? Μας αμφισβητούσαν, μπορώ να σου πω, και μέχρι και τον τέταρτο τελικό. Εγώ αυτό έβλεπα και από τα media και από όλα, ότι μας αμφισβητούσαν. Γιατί ακόμα όμως και αυτό? Μέχρι τον τέταρτο τελικό. Δεν ξέρω και δεν με απασχολεί κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εμένα αυτό με πείσμονε παραπάνω. Το ότι με θεωρούσαν το outsider συνέχεια όλη τη χρονιά. Καμιά φορά όμως είναι και καλό να σε θεωρώ. Μ' άρεσε. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που πάνω με πεις outsider ή favori θα πρέπει να μου βάλεις πίεση. Okay. Δεν καταλαβαίνω από αυτά. Mm-hmm. Αλλά το ότι μας είχαν έτσι μας πείσμονε ακόμα περισσότερο και όλα τα παιδιά. Και χαίρομαι που στο τέλος τους αποδείξαμε όλους λάθος. Mm-hmm. Και χαίρομαι που καταλάβανε τελικά ότι η ΑΕΚ ήταν η δίκαιη νικήτρια και των δύο τροπέων φέτος. Ναι. Γιάννη, εσύ, αυτή την διαχείριση του που είπε και ο Ανδρέας ότι εκεί στο τελικό ίσως να περιστέψατε πολύ περισσότερο. Θέλω να το πάω πιο πριν εγώ, ξεκινώντας από τη χρονιά, από το ξεκίνημα της χρονιάς. Σίγουρα ξεκινήσαμε προπονήσεις, ξεκινήσαμε τη σεζόν. Μπορεί με λίγο πιο χαμηλές φιλοδοξίες, ξέραμε ότι μπορεί να μην είμαστε το απόλυτο φαβορί. Παρ' όλα αυτά, όσο περνούσε ο καιρός, και βλέπαμε ότι ήμασταν εκεί στο πρωτάθλημα, εκεί που θέλαμε, στο κύπελο. Μετά ήρθε ο αγώνας του κυπέλου, πήγαμε πολύ καλά, κατακτήσαμε τον πρώτο μας τίτλο. Από εκείνο το σημείο και μετά, έβλεπα στα μάτια όλων των παιχτών της ομάδας ότι το θέλουμε για το πρωτάθλημα, ότι το πιστεύουμε. Συμφωνώ με τον Ανδρέα που είπε ότι μπορεί πολλοί να μας θεωρούσαν το outsider, αλλά νομίζω τους αποδείξαμε όλους ότι εμείς ήμασταν η καλύτερη ομάδα της Κύπρου αυτή τη χρονιά. Ο coach θα βολευόταν με τον τίτλο, σε εισαγωγικά τίτλο, του outsider. Καμιά φορά τα mind games παίζουν ρόλο στους τελικούς. Να σας πω την αλήθεια, στο τέλος νομίζω μας βόλεψε. Ναι. Γιατί ξεκινήσαμε, όπως είπαμε και από το κύπελλο, σαν outsider. Ναι. Το κατακτήσαμε. Πάμε στη σειρά των τελικών. Break. Πρώτο παιχνίδι, πάλι outsider ήμασταν. Το break, το πρώτο. Break, ναι. Κερδίσαμε. Στο δεύτερο, στην έδρα μας, λέγαμε θα αντιδράσει ο Κεραυνός, 2-0. Εκεί που πήγαμε σαν φαβορί μετά το 2-1, στο τέταρτο παιχνίδι, φάνηκε κάπου ότι είχαμε μια νευρικότητα, ήμασταν κάπως αγχωμένοι, ασχέτως με το τι έγινε στο τέλος. Και δεν ήμασταν κι εμείς, να σας πω την αλήθεια, δεν ήμασταν κι εμείς πάρα πολύ καλοί, αλλά μπορούσαμε να κερδίσουμε, όπως φάνηκε στο τέλος, το παιχνίδι, χωρίς να πιάσουμε και πολύ ψηλή απόδοση. Και πάμε στο πέμπτο παιχνίδι, πάλι outsider είμαστε, ναι, ναι, ναι. Και μπήκαμε μέσα και το κατακτήσαμε. Άρα νομίζω μας βόλεψε αυτό ο τίτλος τα outsider και μας πήγε σε καλό. Ναι. Πολλοί λένε μετά το χθεσινό παιχνίδι, coach, ότι ο τίτλος ο συγκεκριμένος, ο χθεσινός, ο προχθεσινός μάλλον, ήταν μάγκικος. Αποδέχεστε αυτό το χαρακτηρισμό? Ναι, το αποδέχομαστε. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να κάνεις δύο break μέσα στο Στρόβολο σε μια έδρα που την κανονική διάρκεια δεν πέρασε κανείς. Πόσο μάλλον στον Κεραυνό που ήταν και με τις ευρωπαϊκές εμπειρίες. Και όπως εξελίχθηκε και το παιχνίδι το 2-2, κανείς δεν περίμενε αυτή την αντίδραση. Ήμασταν απογοητευμένοι, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και πεπισμένοι, γεμάτοι θυμό με την καλή έννοια για να πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Καμιά φορά αυτό λειτουργεί και θετικά στην ομάδα. Μάγκικος τελικά ο τίτλος ή κάτι άλλο?
Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Μόνο μανίκος ήταν. Μόνο, Και να σου εξηγήσω πώς το είπε ο κότς, να το συμπληρώσω. Ο Κεραυνός, να θυμίσω ότι στο πρωτάθλημα, δεν μιλήσω για την Ευρώπη, στο πρωτάθλημα είχε να χάσει μέσα στο Στρόβολο 14 μήνες. Και η τελευταία του ήταν από εμάς πάλι. Και όταν πας σε μια σειρά τελικών και κερδίζεις δύο φορές και μάλιστα και το πέμπτο παιχνίδι, δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι άλλο. Αποδεικνύει και το μέταλλο της ομάδας. Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως και νομίζω πως ό,τι πετύχαμε είναι βασισμένο σε αυτή τη λέξη που προαναφέρθηκε πριν. Ήμασταν σαν ομάδα μαγκιά, αυτό μας χαρακτηρίζει. Γιατί όποια νίκη κάναμε, ειδικά οι τελευταίες, ήταν δύσκολες και πολύ σημαντικές. Coach, για να πάρεις ένα πρωτάθλημα πρέπει μια ομάδα να είναι φτιαγμένη από κάποια πράγματα. Πρέπει το DNA της να έχει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ τα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια, έχει βάλει στο DNA της τη λέξη πρωτάθλημα, έχει βάλει στο DNA της τη λέξη επιτυχία και συνυφασμένο το ΑΕΚ μπάσκετ με τους τίτλους. Τι λείπει από την ομάδα της ΑΕΚ για να κάνει την ευρωπαϊκή πορεία που είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια? Καταρχήν, αυτό είναι απόφαση της διοίκησης. Εννοείται με τους προϋπολογισμούς, ναι, με τα budget και όλα αυτά. Και με τις χορηγίες που μπορεί να πάρει η ομάδα. Αυτό που θέλω να πω εγώ, ότι η ΑΕΚ ανεξαρτήτως budget είναι εκεί και πρωταγωνιστή την τελευταία 8 ετία. Πήρε 5 πρωταθλήματα. Έχει τον DNA μέσα της, έχει έμπειρους παίχτες, μαθημένους στα δύσκολα. Να πούμε για τον Ιάκωβο, τον Παντελή, τον Ανδρέα εδώ, τους πιο νεαρούς, τον Γιάννη τώρα που ήρθε στην ομάδα, τον Μαντοβάνη. Η ομάδα έχει κορμό από Κύπρους παίχτες. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και αυτοί, πιστεύω, έδωσαν το πρωτάθλημα στην ομάδα. Σίγουρα η συμβολή των Αμερικάνων παίχτων είναι σημαντική, αλλά τους τίτλους τους δίνουν οι Κύπροι παίκτες. Και θα πρέπει να πούμε ότι, κάνοντας έτσι λίγο μια μικρή έρευνα, όταν Σιζόπουλος, Παντελή σκοράρουνε και σκοράρουνε κοντά στους 30 πόντους, η ομάδα της ΑΕΚ είναι πάντα νικήτρια. Δεν είναι μόνο οι πόντοι που σκοράρουν. Ναι, είναι γενικότερα. Απλά μετράνε και τους πόντους. Να παίζει καλή άμυνα, ο Ιάκωβος το ίδιο, που ο Γιάννης να μπει να πιέσει, ο Μαντοβάνης να δώσει ενέργεια και ο Σωτήρης, ο Μαολόπουλος που ήρθε πρόσφατα στην ομάδα. Είναι μεγάλη η συμβολή τους και υπάρχουν και πράγματα που δεν φαίνονται στη στατιστική μέσα. Σωστά, σωστά. Τα οποία μετράνε περισσότερο καμιά φορά. Είναι και πώς στην κρίσιμη στιγμή θα μιλήσεις του Αμερικάνου, του νεαρού, του ρούκι, πώς θα αντιδράσει, να πεις δυο κουβέντες, να ενθαρρύνεις. Αυτά δεν φαίνονται, ναι, και πραγματικά είναι μεγάλη η συμβολή τους στην κατάκτηση του τίτλου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πάω στο Γιάννη τώρα. Πώς είναι να παίζεις δίπλα από Σιζόπουλο και Παντελή? Σίγουρα είναι. Δηλαδή, μπαίνοντας μέσα στο παρκέ και τους βλέπεις συμπαίκτες, τι προσπαθείς να αντιγράψεις από το παιχνίδι τους, ένα, και δεύτερον, πώς είναι να είσαι στα ίδια αποδυτήρια με αυτούς τους δύο παίκτες, οι οποίοι καλώς ή κακώς είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του κυπριακού μπάσκετ. Σίγουρα, καταρχάς θέλω να πω ότι έχω μεγάλο σεβασμό στον Ανδρέα και στον Ιάκωβο. Όχι επειδή είναι εδώ ο Ανδρέας όμως. Όχι μόνο αυτό. Και είναι πραγματικά χαρά μου που βρίσκομαι όχι μόνο στην ίδια ομάδα, αλλά κάθε μέρα και στα ίδια αποδυτήρια. Περνάμε καλά, νομίζω έχουμε γίνει φίλοι πλέον και εκτός γηπέδου. Οπότε είναι μόνο καλό μπορώ να πάρω από Τι σου δίνουν οι δυο τους? Σίγουρα μου δίνουν εμένα, καθώς και σε όλη την ομάδα, πιστεύω, αυτό το ένα κλικ παραπάνω που πρέπει στα αποδυτήρια, εννοείται. Δηλαδή, μπορεί η ομάδα πολύ πιο εύκολα να γίνει οικογένεια μέσα από τα αποδυτήρια, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω είναι ένας από τους, αν όχι ο κυριότερος λόγος που η ομάδα είχε τέτοια επιτυχία φέτος. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, εννοείται ότι είναι πάντα κοντά μου. Μου δίνουν συμβουλές, εγώ πάντα τους ακούω, εννοείται, συζητώ μαζί τους και είναι, το σέβομαι πολύ αυτό. Τους τράβηξες το αυτή καμιά φορά τους μικρούς? Εντάξει, προσπαθώ να είμαι πιο ευγενικός, αλλά εκεί που θα πρέπει να βάλουμε μια φωνή καλοπροαίρετη θα μπει η φωνή, εννοείται. Αλλά δεν χρειάζεται, γιατί είναι παιδιά όλοι τους που ακούνε και εννοώ ακολουθούν και την τακτική μας, εννοώ και πώς είμαστε μέσα στα πολιτήρια και μπαίνουν πιο εύκολα στον όρο οικογένεια, οπότε δεν χρειάζεται και φωνές όπως λες εσύ. Είναι παιδιά τα οποία καταλαβαίνουν, μιλάνε, έχουν άποψη κιόλας
και το σεβόμαστε και είναι πολύ καλό να τους έχουμε μαζί μας. Είναι δύο προπονητές μέσα στο γήπεδο. Ναι, σίγουρα. Η θέση του και του Ιάκωβου, λόγω ότι παίζει σαν άσος, είναι περισσότερο προπονητής, αλλά και ο Ανδρέας... Θα τους άλλαζες. Με ντάπουλ να τους αλλάξω. Που να... Όχι, θα τους άλλαζες με κάποιους άλλους. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Με τίποτα. Όχι. Και όχι επειδή είναι εδώ. Ξέρουν την εκτίμηση, δεν μπορώ να το πω δημόσια. Ξέρουν τι νιώθω για αυτούς. Το λέω άλλωστε ότι οι δύο τους είναι προσωπικότητες. Ειδικά, εντάξει, να μιλήσω για λίγο τον Ιάκωβο. Όλη τη σεζόν μπορεί να είναι εξαφανισμένος. Να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Βαριέται να κάνει και τις προπονήσεις που πρέπει να... με την ένταση που πρέπει να γίνουν. Αλλά όταν έρθουν τα δύσκολα στους τελικούς, είναι σαν να βλέπεις ένα 25χρονο να παλεύει σαν να είναι το πρώτο πρωτάθλημα. Είναι φαινόμενο δηλαδή. Φαινόμενο. Όπως λέει και ο Σωτήρης Μανολόπουλος, είπε μια ωραία φράση, λέει, για όλα υπάρχουν κανόνες, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ο Ιάκωβος είναι μια εξαίρεση στον κανόνα. Mm-hmm. Και ο Ανδρέας από την άλλη είναι κάθε προπόνηση, είτε είναι παιχνίδι που παίζεις με τον τελευταίο, με τον πρώτο, θα σου δώσει τα ίδια. Δεν θα άρα είναι το υπόδειγμα. Είναι το υπόδειγμα. Και ο άλλος είναι η εξαίρεση. Είναι η εξαίρεση. Γι' αυτό δέσαμε τόσο πολύ. Ναι, σωστά. Ξέρεις, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ναι. Είναι κομμάτι το οποίο φαίνεται και μέσα στο γήπεδο άλλωστε. Για παράδειγμα, στο χθεσινό παιχνίδι φαινόταν πολύ, ήταν πολύ εμφανές ότι ο ένας αλληλοσυμπλήρωνε τον άλλον στο παιχνίδι του. Ανδρέα, είχαμε κάνει και την κουβέντα και την προηγούμενη φορά που είχες έρθει στην κατάκτηση του κυπέλου. Τρεις ξένοι, πολλής χρόνος για Κύπριους πλέον, καλαθοσφαιριστές. Μπορεί η ΑΕΚ, έχει το μέλλον η ΑΕΚ, βλέποντας τον Γιαναρά των μικρών που φέρατε από τους Youth Stars, αν είμαι σωστός. Τον Νικόλα τον Λουκά. Ναι, μπράβο, τον Νικόλα τον Λουκά. Έχει μέλλον η ΑΕΚ, δηλαδή μπορεί να στηριχθεί όταν θα φύγει, όταν θα αποφασίσει, που δεν νομίζω να είναι και σύντομα, ο Ιάκωβος ή ο Σιζόπουλος. Έχει το μέλλον να στηριχθεί στα κύρια. Σαφώς και έχει το μέλλον. Και αυτό κάνει και ο κότς εδώ πέρα, προσπαθεί να βρει τα νεαρά, τα ταλέντα, να τα ενσωματώσει στην ομάδα. Φέρνει πιο έτοιμα ταλέντα όπως είναι ο Γιάννης, πιο έτοιμα να παίξουν οι νότες αυτά και ουσιαστικά κάνει ένα στήσιμο μιας ομάδας ο οποίας θα μπορεί να ανταπεξέλθει στη μετά Ιάκωβο Σιζόπουλο εποχή, ας πούμε, να το πω έτσι παικτικά. Και νομίζω τα παιδιά είναι έτοιμα να αναλάβουν αυτά τα πόστα. Και να πάρουν και τους ηγετικούς ρόλους που έχετε εσείς. Ναι, θα μπορέσουν. Τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτή η κουβέντα που λέει τώρα ο Ανδρέας είναι πολύ σημαντική για εσάς. Το καταλαβαίνεις, δηλαδή τώρα να λέει ο Σιζόπουλος ότι είσαστε έτοιμοι, είναι πολύ το βάρος που πέφτει πάνω σας. Έτοιμοι δεν εννοώ τώρα, αλλά ότι έχουν τα εχέγγυα για να μπορούν. Εννοείται. Το καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω πως αυτό χτίζεται σεζόν με τη σεζόν, όσο αγωνίζεται ένας, δεν μιλάω προσωπικά, όσο αγωνίζεται ένας Κύπριος καλαθοσφαιριστής, σεζόν με τη σεζόν θα είναι πιο έτοιμος και πιο έτοιμος και όταν έρθει η στιγμή που θα πρέπει αυτός να είναι ο Ιάκωβος Σιζόπουλος της ομάδας, νομίζω ότι θα έχουμε παιδιά να το κάνουν αυτό. Κοίταξε το coach την ώρα που έλεγες για τον επόμενο χρόνο, για το Σιζόπουλο, για το μέλλον. Κρύβεις κάτι? Δεν κρύβω απολύτως τίποτα. Νομίζω είμαι ανοιχτό βιβλίο πλέον εγώ για την ΑΕΚ. Άρα, και για τον κόσμο. Ο Σιζόπουλος συνεχίζει στην ΑΕΚ. Νομίζω μέχρι να με τραβήξουν από το γήπεδο με καροτσάκι γιατί θα μπορώ να περπατήσω, νομίζω εκεί θα είμαι. Ναι. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει πιο ανοιχτό βιβλίο από μένα αυτή τη στιγμή. Ναι, άρα από τη στιγμή που ο προπονητής είπε ότι δεν θα σε άλλαζε ούτε σένα ούτε τον Ιάκωβο με κάτι, αντιλαμβάνομαι ότι συνεχίζει στην ΑΕΚ. Νομίζω ναι. Δεν υπάρχει περίμενα. Και το ρητό που λένε ομάδα που κερδίζει. Ναι, δεν αλλάζει. Εντάξει. Καμιά φορά όμως. Να μην κάνουμε και τις εξαιρέσεις εμείς τους κανόνες. Ναι. Εξαιρέσεις είναι ο Ιάκωβος. Coach, εσύ, το μέλλον σου. Εντάξει. Και εγώ νιώθω πολύ οικία στην ΑΕΚ. Νιώθεις δεμένος με την ομάδα. Ναι. Είναι η δεύτερη μου θητεία. Συμπληρώνω 5 χρόνια στην ΑΕΚ.
νιώθω σαν το σπίτι μου, το είπα γιατί όταν επέστρεψα πίσω μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω προαθλητισμό, αυτό μου αρέσει, γι' αυτό ήρθα, επέστρεψα για να κατακτήσουμε μαζί τίτλους και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Το αποθυμένο είναι η πορεία στην Ευρώπη? Εντάξει, σε εισαγωγικά αποθυμένο, νομίζω είναι, να μην τα ξέρουμε. Είναι από τη στιγμή που τα κατέκτησες όλα, έκανες, πήρες προάθλημα, πήρες κύπελλο, νομίζω πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε αυτή την ομάδα, τη συγκεκριμένη ομάδα με, με το staff, με τους παίχτες που είναι, να διεκδικήσουν ακόμη κάτι περισσότερο, να πάρουν αυτή την εμπειρία. Είναι κάτι καλό για την ομάδα, για τους ίδιους θα τους βελτιώσει όλους μας. Και νομίζω πρέπει να δοθεί αυτή η ευκαιρία. Ναι. Αντρέα, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Η μετάβαση, η αλλαγή ουσιαστικά στη διοικητική πυραμίδα της ΑΕΚ, σας ενόχλησε, με την έννοια ότι φεύγει ο Αντρέας Λευκαρίτης, ο οποίος ήταν τόσα χρόνια μαζί σας, που ήταν ένα με την ομάδα. Και ο πρόεδρος τώρα, ο Σελάς, ήταν και είναι ένα με την ομάδα. Αλλά αυτή η αποχώρηση του Αντρέα του Λευκαρίτη, έστω και αν έγινε, και πάλι είναι κοντά, γιατί τον είδαμε και χθες στον πάγκο, ο πατέρας, ο κύριος Ντίνος στην εξέδρα. Πώς ήτανε? Κοίταξε, αυτή η πυραμίδα που λες έχει μια ιδιομορφία. Ο τίτλος του καθενός... αλλάζει. Δεν έχει σημασία για μένα. Είναι μια οικογένεια η οποία όποιος και αν είναι πρόεδρος, αυτός που ήταν πρόεδρος αλλάζει, πάει πιο κάτω, είναι δίπλα στην ομάδα, δηλαδή είναι όλοι εκεί. Δεν έχει εξαφανιστεί ποτέ κανείς. Ναι, ναι. Δηλαδή, απλά αλλάζει το ότι ήταν πρόεδρος ο Ανδρέας Λευκαρίτης, τώρα είναι πρόεδρος ο Βασίλης Σελάς. Ναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, είμαστε μια οικογένεια. Το απλά δείξανε... έχουν αλλάξει οι ρόλοι. Η ρόλη. Ναι. Δεν είναι κάτι που μας επηρεάζει αυτό, γιατί πραγματικά είναι η πρώτη φορά που είμαι σε μια ομάδα που μπορώ ανά πάσα ώρα και στιγμή να σηκώσω το τηλέφωνο μου, να πάρω ακόμα και τον πρόεδρο της ομάδας τηλέφωνο για κάποιο προσωπικό μου θέμα. Και νιώθω πάρα πολύ οικογενειακά και πάρα πολύ όμορφα για αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ανθρώπινο. Και αυτό το έχουμε στην ΑΕΚ, όποιος και αν ονομαστεί πρόεδρος, ναι, πάρει τον τίτλο δηλαδή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι όλα μια χαρά, είναι όλα όπως ήταν πριν. Σίγουρα είναι πιο κάτω το budget, αλλά δεν έχει σχέση με αυτό, έχει σχέση με τους καιρούς ίσως παραπάνω, αλλά πορευόμαστε καλά, όμορφα, είδες ότι το budget δεν παίζει κανένα ρόλο. Προφανώς και δεν παίζει ρόλο. Από τη στιγμή που υπάρχουν οι επιτυχίες, προφανώς και δεν παίζει ρόλο. Ο μικρός να μας πει, μικρός, σε εισαγωγικά μικρός, να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Μικρός είναι, 17 χρόνια τον παίζει. Με εσένα είμαι. Ναι, άμα θα μπορούσε να είναι γιος σου. Σκέφτου το. Σκέψου το και έτσι. Είναι αποθυμένο και αυτό σε εισαγωγικά πάλι η ευρωπαϊκή πορεία. Δηλαδή, είναι μέσα στα όνειρα τα δικά σου μια καλή ευρωπαϊκή πορεία, Γιάννη? Σίγουρα τα όνειρα και οι φιλοδοξίες μου, εμένα προσωπικά σαν αθλητής, νομίζω δεν έχουν και δεν πρέπει να έχουν όριο. Και τα βάλουμε. Από τη στιγμή που καταφέραμε φέτος και κατακτήσαμε τους δύο τίτλους, αυτόματα το μυαλό μας πάει στο τι θα γίνει την επόμενη χρονιά, θα έχουμε την ευκαιρία, θα μας δοθεί. Σίγουρα θέλω πολύ να είμαι μέρος της ΑΕΚ άμα δοθεί μια τέτοια ευκαιρία. Και νομίζω ότι αν αποφασιστεί από τη διοίκηση, από τους προπονητές, από όλους τους εμπλεκόμενους, ότι πρέπει να δοθεί συγκεκριμένη ευκαιρία, ότι θα την αρπάξουμε από τα μαλλιά. Κλείνοντας, έχουμε φτάσει στο μισάωρο και πέρασε πολύ εύκολα, νομίζω, έτσι με φιλική κουβέντα πάνω απ' όλα. Coach, τι θα ήθελες να πεις? Βλέπω και τα δαχτυλίδια, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ ωραία τα δαχτυλίδια. Λίγο μεγάλα φυσικά, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, αλλά οκ, εντάξει. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό, είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρης αυτά τα δαχτυλίδια. Coach, κάτι τελευταίο που θα ήθελες να πεις για να κάνουμε μία σειρά για να ολοκληρώσουμε. Εντάξει, νιώθω πολύ περήφανος για την ομάδα, για τους παίχτες, για τη διοίκηση, το staff. Ήταν μια δύσκολη χρονιά και εν καιρό πανδημίας που πρέπει να σκεφτούμε και διπλά και τριπλά με ποιους θα συναναστραφούμε, πού θα πάμε, γιατί υπήρχε πάντοτε ο κίνδυνος να κολλήσουμε και να δημιουργηθεί αλυσίδα. Να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στην ομάδα. Ήμασταν πολύ προσεκτικοί. Δόξα τω Θεώ τα καταφέραμε. Δουλέψαμε όλοι μαζί, αρμονικά. Είχαμε τα πάνω μας, είχαμε τα κάτω μας, αλλά πάντοτε είχαμε μια ειλικρινή σχέση και με τους παίχτες και με τη διοίκηση,
όταν είχαμε πρόβλημα, το λέγαμε ευθέως και αυτομάτως λυνόταν το οποιοδήποτε θέμα είχαμε. Και στο τέλος νομίζω ότι ήταν το καλύτερο κλείσιμο της χρονιάς με την κατάκτηση του προαθλήματος και του κυπέλλου. Αντρέα. Εγώ μόνο υπερηφάνεια νιώθω για αυτή την ομάδα, για τα παιδιά, για τη διοίκηση, για το staff, για τον κόσμο της ΑΕΚ. Να πούμε ότι χθες στο γύρο της πόλης πέρασατε καλά. Γενικά και χθες και προχθές που μας περιμέναν στο περίπτερο, είχε γίνει ένας κακός χαμός. Με το ζόρι τους διώξαμε 11 και 10 για να μην γίνει και τίποτα. Πολύ αστυνομία, πολύ κακό. Θύμισε παλιές μέρες, ναι. Καλές. Και αυτό ήταν το μόνο μου κρίμα φέτος που δεν καταφέραμε να το ευχαριστηθούμε τόσο πολύ λόγω της πανδημίας. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπα, πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα και πραγματικά σε αυτή την ομάδα δεν θα άλλαζα τίποτα. Είναι από τις λίγες φορές που το λέω αυτό. Ούτε τους Αμερικάνους. Όχι, ούτε τους Αμερικάνους. Ούτε τους Αμερικάνους. Εντάξει, αυτό φυσικά απόφαση του Γκρουπ. Δεν το πίσω, Γιάννη μου. Και εγώ με τη σειρά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά όσον αφορά την ψυχολογία. Είχε πολλά πάνω κάτω. Ξεκινήσαμε δυνατά, είχαμε τραυματισμούς, είχαμε κάποιες αλλαγές. Κάναμε 2-3 κακές ήττες για την ομάδα. Παρ' όλα αυτά, με πολλή ώρα meetings και πολλή ώρες κουβέντες και συναντήσεις, λύναμε ένα-ένα τα προβλήματα. Και στην τελική, αυτό που πετύχαμε νομίζω είναι μας χαροποιεί όλους και είναι κάτι αρκετά μεγάλο και για την ΑΕΚ και για τον κόσμο της Λάρνακας σε μια τέτοια περίοδο εν καιρό πανδημίας. Αυτό θα συμφωνήσω με τον Αντρέα, κρίμα. Το μόνο κρίμα της χρονιάς ήταν ότι δεν καταφέραμε να το πανηγυρίσουμε. Το καταλαβαίνω, ναι, απόλυτα. Ουσιαστικά με τους φιλάθλους να έρθει ο κόσμος στα γήπεδα, να δει την ομάδα που έπαιζε ωραίο μπάσκετ φέτος, να περάσουν και αυτοί καλά μαζί μας, να χαρούμε μαζί. Αλλά εντάξει, πάλι καλά, τελείωσε η χρονιά καλά. Διότι ξέροντας και σε άλλες χώρες και σε άλλα πρωταθλήματα τι γίνεται, είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση, γι' αυτό είμαι μόνο ευγνώμων και πολύ περήφανος για τη φετινή χρονιά. Σας ευχαριστώ και τους τρεις πάρα πολύ. Απλά για να πω κάτι για τον Σεζόπουλο που είπες ότι θα άλλαζε τον προπονητή. Εγώ νομίζω ότι το μοναδικό που μπορεί να άλλαζε είναι την έδρα της ΑΕΚ, να την έφερνε στρόβολα αφού έχει κερδίσει για δύο φορές. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Συγχαρητήρια και πάλι και για το πρωτάθλημα και για το κύπελλο. Μαζί τα είπαμε και στο κύπελλο. Περιμένουμε να δούμε την επόμενη μέρα στην ΑΕΚ και περιμένουμε να δούμε την ΑΕΚ σαφώς πιο ανταγωνιστική τον επόμενο χρόνο και γιατί όχι την ευρωπαϊκή πορεία που εσείς φαντάζομαι ονειρεύεστε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι μετά το πρώτο κομμάτι, το μεγάλο, με τους νικητές της χρονιάς, με τους πρωταθλητές της χρονιάς, την ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.